ήρθαμε σε επαφή και με το γραφείο του Γεραπετρίτη και με το γραφείο και με τον Υπουργό μάλλον Αγροτικής Ανάπτυξης, του καινούριου, του Γιουργαντά, για να κανονιστεί η συνάντηση που ζητήσαμε σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Κλόκων με κλιμάκιο υπουργών και κάποιον επικεφαλής, είτε το Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε άλλο. Κάτι για το οποίο ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι θα γίνει. Είπε βέβαια από Δευτέρα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Υπάρχει ένας εμπεγμός τόσο από το γραφείο του Γεραπετρίτη, από το Μαξίμου δηλαδή ουσιαστικά, όσο και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεν μας ενημερώνουν πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Αυτό έγινε γιατί οι πολιτικοί αρχηγοί που πέρασαν από εδώ, τους ζητήσαμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να παρέμβουν και να πιέσουν ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν έγινε κάτι. Δεν ορίστηκε αυτή η συνάντηση. Αποφασίσαμε σήμερα να βάλουμε στο παιχνίδι και τους Θεσσαλούς βουλευτές, ειδικά του κυβερνώντος κόμματος. Είναι Θεσσαλοί, βγαίνουν από τους ψήφους και των αγροτών και να αναλάβουν την ευθύνη και να πιέσουν και αυτοί ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση. Επικοινωνήσαμε ήδη σχεδόν και με τους τρεις βουλευτές του νομού Καρδίτσας, επικοινωνούμε και με τους βουλευτές του νομού Λάρισας και βέβαια επικοινωνήσαμε κάποιους και θα επικοινωνήσουμε και με τους άλλους. Έτσι ώστε να οριστεί αυτή η συνάντηση και να μας δώσει απαντήσεις. Βέβαια σήμερα στη Βουλή, επειδή έγινε επίκαιρη ερώτηση και ακούσαμε, δεν ξέρω αν ακούσατε και εσείς τον Υπουργό, άλλα λόγια να αγαπιέμαστε. Αυτό είπε. Ό,τι είχε πει πριν και τις διαρροές που άφηνε δήθεν για τα λοιπάσματα, δήθεν για το πετρέλαιο κτλ, τίποτα ακόμα. Που σημαίνει ότι πρέπει να πιέσουμε περισσότερο.